θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω δηλώσεις πρώην υπουργών του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι κατά την άποψή μου όλη αυτή την θεά ουσία που βάζουν στην συζήτηση θα μπορούσαν να τη βάζουν προς όφελος του ελληνικού λαού και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων του ελληνικού λαού. Δεν είμαι στην θέση εγώ που ήμουν σχεδόν αγέννητος όταν μπήκαν στην πολιτική να συζητήσω για το τι έχει γίνει τα τελευταία 35 χρόνια στην πολιτική ζωή της χώρας και στην οποία όλοι αυτοί είχαν τη συμμετοχή τους. Συμφωνούμε. Επομένως θέλω να σας πω ότι για κάθε ακροατή σας, για όλους αυτούς οι οποίοι αγωνιούν για το σήμερα και το αύριο της χώρας, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ στη δικιά σας περιοχή και οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα ανεργίας, η αντιμετώπιση των προβλημάτων τους είναι το σημαντικό. Και σε αυτό επιτρέψτε μου να σας πω ότι εγώ δεν είδα κάποια συγκεκριμένη πρόταση, για παράδειγμα, στη συζήτηση αυτή που κάνει ο κύριος Φλωρίδης, όπως μου αναφέρατε. Mm-hmm. Αυτό είναι που αντιμετωπίζει σήμερα η νέα γενιά ως πρόκληση. Τα προβλήματα της καθημερινότητάς της. Τώρα, το τι έγινε πριν από 20 χρόνια, τι έγινε πριν από 10 χρόνια ή πριν από 30 χρόνια είναι πολύ σημαντικά, αλλά εδώ καλούμαστε όλοι να κάνουμε τις υπερβάσεις μας και σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο. Ωραία, να πάμε σε αυτά που έγιναν πριν από λίγους μήνες, διότι τα έθεσε κορυφαίος στελεχός σας, ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος είπε ενότητα και συσπήρωση δεν σημαίνει αναπαλαίωση και ότι επομίστηκε τη φθορά όταν άλλοι έφευγαν σαν ποντίκια από το βυθιζόμενο πλοίο. Και φυσικά η αιχμή ήταν εναντίον του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Ξεκάθαρο αυτό. Κύριε Κουμιώτη, όπως είπα και προηγουμένως, εδώ καλούμαστε όλοι να κάνουμε υπερβάσεις. Mm-hmm. Έχουν υπάρξει γεγονότα και έχουν υπάρξει και συμπεριφορές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχει καταγράψει η ιστορία. Όμως χθες είχαμε μια συνεδρίαση κομματικού οργάνου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το νόημα της συζήτησης στα όργανα του κινήματος, να υπάρχουν διαφορετικές φωνές, διαφορετικές αντιλήψεις. Σε κάθε περίπτωση προχωράμε. Έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση χθες για πάνω από 8 ώρες στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ και είναι ομόφωνη η απόφασή μας να προχωρήσουμε μπροστά, καλώντας όλους τους προοδευτικούς πολίτες οι οποίοι θέλουν να συνδιαμορφώσουν την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό είναι για μας το μεγάλο στοίχημα και με αυτό θα προχωρήσουμε ως στόχο.